Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Είδαμε με την Α1, είδαμε και τον περασμένο αγώνα της Α1 της περασμένης Κυριακής ανάμεσα στον Ηλιόπολη και στη Δόξα Πενταλόφου. Πάμε τώρα στα αποτελέσματα της Α κατηγορίας πρώτου ομίλου. Αναγέννηση Χαλκιδόνος, τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. 16η αγωνιστική, Αναγέννηση Χαλκιδόνος Θερμαϊκός 5-1. Για τον Θερμαϊκό, ήταν για τον Θερμαϊκό και για τον Φίλτατο τον Γεώργιο τον Μίτσα σήμερα, παρότι προηγήθηκε στη Χαλκιδόνα 0-1, στο τέλος εδέχθη 5 τέρματα. Ταύρι Ελευθερίου Κορδελίου, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 0-3, σε ανωδική πορεία ο Άγιος Αθανάσιος, σταθερά στη δεύτερη θέση. 38 είχε η Χαλκιδόνα, 33 ο Άγιος Αθανάσιος και Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου, Δόξα Ελπίδος 1-1. Τα αυριανά παιχνίδια τώρα, δηλαδή τα σημερινά, μια και έχουμε ξεπεράσει τις 12. Να πούμε τη Α κατηγορία πρώτου ομίλου, Μυρναϊκό Βαθυλάκου Αστήρα Αμπελοκήπο στι 3. Άι Αμπελοκήπο νίκη είναι ο Χορούδα στι 11 το πρωί, στο πλαστικό των Αμπελοκήπων. Και Ευόσμου Μέγα Αλέξανδρο Βραχιά στι 3, στο γήπεδο Ευόσμου το πλαστικό. Εδώ το παιχνίδι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα, κυρίε και κύριοι. Θα τεθούν αντιμέτωπα τα δύο αδέρφια, ο Μεν Νίκο με το Νέα Ευόσμου, ο Δε Κούλη Παντελή με το Μέγα Αλέξανδρο Βραχιά. Άρα λοιπόν αύριο στο παιχνίδι αυτό θα έχουμε μια ενδοοικογενειακή ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, σύγκρουση. Έτσι, εντό εισαγωγικών φυσικά. Μια και είπαμε την Α κατηγορία τον πρώτο όμιλο, να πούμε Α δεύτερο όμιλο. Νέα Γενεάζο στο χωρίο Ολυμπιακό Τερψηθία 1-1, Κρήτη Οικειών ΑΕ Φιλίρου 4-1. Σε πολύ καλή κατάσταση η Ακρίτη Οικειών. Σιγά σιγά πλησιάζουν προς την κορυφή. Οι σημερινοί αγώνες σε σκύλο Σωροκάστρου Μέγας Αλέξανδρος 3, ΑΕ Πηλέας Ομόνια Σταυρούπολης 3 και Φλόγα Ανάληψης ΑΣ Νεάπολης στις 11. Αναγέννηση 2005, νίκη Ευκαρπίας στις 3, το πλαστικό της Ηλιούπολης. Πάμε Α κατηγορία τρίτος όμιλος, νίκη Μεσημερίου Ορφέας Σουρωτής 2-1. Ποσειδών Μηχανιώνας, Ποσειδών Καλαμαριάς, το ντέρμπι των Ποσειδώνων 2-1, κέρδισε ο Ποσειδών Μηχανιώνας, Ποσειδών Καλαμαριάς και αθόρυβα αλλά σταθερά, όπως βλέπουμε, ανέβηκε στη δεύτερη θέση ο Ποσειδών Μηχανιώνας με 27 βαθμούς, η ΑΕ Κρίνης έχει 34. Και Μαραθώνας ΑΕ Κρίνης 0-1, κέρδισε σε ένα ντέρμπι και αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Η ΑΕ Κρίνη στο Μαραθώνα 0-1, σε ένα παιχνίδι που είχε επεισόδια όπως μάθαμε, είχε κίτρινες κάρτες, είχε δύο κόκκινες κάρτες, ένα πέναλτι που εκτελέστηκε δύο φορές. Τη δεύτερη φορά υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Μαραθώνα στον διαιτητή τον κύριο Βουρνέλη. Γενικά είχαμε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και νεύρα. Και πολλά παράπονα για τη διαιτησία όπως μας ενημέρωσαν του κυρίου Βουρνέλη, ο οποίος κακώς έδωσε τις επαναλήψεις στον πέναλτι. Σημερινά παιχνίδια, Αναγέννηση Ρησίου ΑΕΦΑ Λύρου στις 3, Ατρόμητος Αγία Αντωνίου Φίνικας Καλαμαριάς 3 και Άγιος Γεώργιος Αχιλλεύς Περαίας στις 3. Πάμε τώρα στον, είπαμε και τον τρίτο όμιλο, τελειώνουμε με τον τέταρτο όμιλο. Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου τρίτον Βόλβης 1-2, Αγίου Γεωργίου Κεραυνός Κολχικού 0-2 και το Κολχικό αργά αλλά σταθερά με νέο προπονητή τον κύριο Ψωμά ανεβαίνει τη βαθμολογία. Σημερινοί αγώνες, Απόλλων Ζαγκλιβερίου ΑΕ Κορώνιας στις 3, Ελίσποντος Κριστιάς Δόξα Περιβολακίου 3, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Ιάσον Αυγής 3, Δόξα Σύρου Απέλα Αγκαδά 3. Ελάτε μέσα και λέμε Β' κατηγορία πρώτος όμιλος, τα σημερινά αποτελέσματα, αυριανά παιχνίδια και πάμε, Κώστα σε παρακαλώ, σε ένα παιχνίδι Α' κατηγορία πρώτος όμιλος, ανάμεσα στον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου και στην Αναγέννηση Χαλκιδόνος. Θα περιμένω, αυτό έγινε την περασμένη Κυριακή, ναι, ναι. Αξιός Ανατολικού Αενέου Σύνδου 0-1, Θρίαμβος Παρθενίου Διγενής Μονολόφου 1-2, δύο διπλά είχαμε στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Ναι. Και σημερινοί αγώνες, Μεσίβρια Ξηροχώρη, Μαγνησιακός Φίλιππος Ελεούς στις 11 πρωί, Φιλαδέλφια Λουδία στις 3 και ΠΑΟ Κιμήλων Μαλγάρων Δόξα Δέντρου, το ντέρμπι Ραγούν όπως είπαμε στις 3, αύριο στο γήπεδο των Μαλγάρων έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, πάμε μετά στα στιγμιότυπα, καλησπέρα. Ναι, έλα δάσκαλε. Δάσκαλε, με ακούς? Ναι, σε ακούω πολύ καθαρά. Καταρχήν λέγομαι Ανέστης. Έχουμε συναντηθεί στις Αμπελόκηπους, έχουμε μιλήσει κατηδίαν. Ναι, ναι. Και είμαι ο παδός φίλος του Μακεδονικού Λυτής. Μάλιστα. Έχω ένα παράπονο τώρα από σένα αυτή τη στιγμή. Από μένα το παράπονο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μήπως το έρχεται από τον κύριο Παπαγγέλου και μπερδεύεστε με μένα? Όχι, από σένα. Ωραία, να το ακούσουμε. Να το ακούσεις. Και να το ακούσουν όλοι. Αναφέρθηκες στις 2-3 ομάδες που παίξανε σήμερα, ναι, ναι. Και δεν αναφέρθηκες καθόλου για τη Λυτή. Γιατί?
Γιατί θεώρησα φυσιολογικό. Ξέρεις γιατί, κύριε Ανέστη. Μήπως επειδή είσαι από τη μεριά της Καρκιδόνας και εμείς είμαστε από τη μεριά του Λαγκαδά. Καμία σχέση. Ίσα-ίσα που... Ναι, όχι, όχι, καμία σχέση αυτό. Και γιατί... κάτι άλλο. Μια παρένθεση, κάτι άλλο. Να απαντήσω και μετά πάμε στο άλλο. Ναι. Επειδή θεώρησα απολύτως φυσιολογικό το αποτέλεσμα μακεδονικός λυτής, μακεδονικός γεφύρας 3-2, είναι σε άνοδο η λυτή, ήδη έχει μπει... Αυτό έπρεπε να το πεις. Ορίστε. Έτσι έπρεπε να το πεις από την αρχή, χωρίς να κάνω την παρέμβαση εγώ. Μα γι' αυτό δεν το είπα, για να κάνετε την παρέμβαση. Δηλαδή είναι σαν να μας ρίχνεις με λίγα λόγια. Μα άμα το έλεγα θα κάνατε την παρέμβαση. Όχι. Μα γι' αυτό. Δεν την έκανα. Μα γι' αυτό. Εκτιμώ. Ναι. Έχω μιλήσει μαζί σου. Ναι. Σε παρακολουθώ συνεχώς την εκπομπή σου. Ναι. Μέχρι που τελειώνεις. Ναι. Και καταλαβαίνεις τώρα λίγο με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πείραξε πάρα πολύ. Όσο και αν σου φαίνεται σαν φυσιολογικό, εμένα μου φάνηκε λίγο αφύσικο. Και περίμενα να σχολιάσετε λίγο, εσείς καθόλου. Και κάτι άλλο τώρα. Πάμε στο άλλο. Να σου πω το δεύτερο. Ναι. Η λυτή με τη γέφυρα δεν είναι κοντά, παρακαλώ. 50 χιλιόμετρα μας ορίζουν, κύριοι. Δεν είναι γειτονιά. Το γνωρίζουμε, το είπαμε χαριτολογώντας, κύριε Ανέστη. Αν ακούσατε, ο κύριος Παπαγγέλου είπε ότι αν κόψεις μέσα από τους χωματόδρομους και τα χωράφια, είναι, λέει, πάρα πολύ κοντά. Χαριτολογώντας το είπαμε. Και πάλι τότε θα πάμε στα 100 χιλιόμετρα, όχι στα 50. Στα 50 είναι μέσα ασφάλτου. Από τα βουνά και από τα λαγκάδια πάμε στα 100. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Εγώ συναχωρήθηκα, δεν το περίμενα από σένα, δάσκαλε. 2-3 λόγια, παρακολουθήσατε το παιχνίδι Λυτή Μακεδονικός Γέφυρας σήμερα? Δεν το παρακολούθησα γιατί πήγα στον Ηρακλή και εκεί έφαγα τη φόρα. Και εσύ τι ήθελες να πας στον Ηρακλή, κάτσε στα σίγουρα στη Λυτή. Χάρη στο γιο μου, τι να τον κάνω. Μπαμπά, πάμε εκεί, ήθελα να πάω στη Λυτή, πήγα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής κερνάει πικρό καφέ, η Λυτή κερνάει... Εάν έπαιζε ο Ηρακλής με τη Λυτή, η Λυτή θα... Μέτριο προς γλυκό, ναι. Άκουσες, ναι. Αν έπαιζε η Λυτή με τον Ηρακλή, ναι. Η Λυτή θα κέρδιζε τον Ηρακλή σήμερα. Μα γι' αυτό... Γι' αυτό και... Απαράδεικτος. Γι' αυτό και εγώ προτρέπω εδώ τον κόσμο και οι καλεσμένοι μας να παρακολουθούν αριστεχνικά παιχνίδια και όχι επαγγελματικά. Έγινε, δάσκαλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, γεια. Καλό βράδυ. Σωτήρη, αυτός είναι και ο κύριος Ανέστης. Κώστα, μπορούμε να δούμε λίγο στιγμιότυπα από το παιχνίδι με ανοιχτά μικρόφωνα. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Αναγέννηση Χαλκιδόνας 2-0, την περασμένη Κυριακή που έγινε αυτό το παιχνίδι και σηματοδότησε την πρώτη ήττα για την Αναγέννηση Χαλκιδόνας από την καλύτερη σε εκείνη την ημέρα. Αγωνιστική του Αγίου Αθανασίου. Α κατηγορία, πρώτος όμιλος και στο τοπικό ντέρπι η ομάδα του Αγίου Αθανασίου υποδέχεται την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα. Διευθυντής της συνάντησης ο κύριος Δελούδης Βλαχούδης, με πρώτο βοηθό τον κύριο Δελούδη και δεύτερο τον κύριο Χαδήμογλου, οδηγούν τις ομάδες. Και τώρα, εδώ, θα γίνει το πρώτο σουτ, καθώς τον κύριο Αθανασίου θα δημιουργήσει τη δική τους και οι φίλοι της Αναγέννησης. Ποιοι φίλοι? Σε εξέλιξη του φάουλ, η μπάλα η οποία... Τώρα, από τον Αμπιντίνη, μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει ελάχιστα out ίσως της μεγάλης περιοχής και πιο δεξιά για τον Αμπιντίνη. Καλό σουτ αυτός, θα το επιχειρήσει και η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Λεπίδη. Η μπάλα στην κόντρα τώρα του Αγίου Αθανασίου, η Ασονίδης ελέγχει μέσα στη μεγάλη περιοχή και εδώ ζητάνε πέναλτι και το παίρνουν. Σωτήρη, καθαρό πέναλτι ήταν, έτσι, για δες το λίγο. Αθανασίου, η Ασονίδης ελέγχει μέσα στη μεγάλη μπάλα. Περιοχή. Ναι, είναι ανατροπή, είναι ανατροπή. Εδώ ζητάνε πέναλτι και το παίρνουν. Σε ρωτάω εσένα γιατί φοράς και γυαλιά, γι' αυτό είσαι διοπτροφόρος. Ναι. Βλέπεις καλύτερα. Η προσπάθεια του παίχτη ήταν για την μπάλα, αλλά επαφή, πόδι, ανατροπή, παίχτη. Για την εκτέλεση. Και είναι ήταν... πρώτη συστίας, προγκόλ. Δεν μπορεί να το... Με το σφύριγμα. Ναι, όχι, ήταν καθαρή περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Από το γκολ, 1-0, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μουτροπίδη. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου προηγείται με 1-0 στο... Αριστερά, για μια ακόμη φορά η ομάδα του Αγίου Αθανασίου μέσα στην μεγάλη παίκτες του Τσαλώνης στο φάουλ, μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Λεπίδης από... Να περνάει παλιά για τον Αριστάδη, έρχεται ο Λεπίδης και μπλοκάρει ο Μπαλάσκα.
Και πάλι που μάκησε η μπάλα που θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, να μην μέσα στη μεγάλη περιοχή, παράλληλη σέντρα. Επιμένουνε, θα γίνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει. Τανταλίδης απομακρύνει. Με τον Πασαφίλες και φίλοι στο δημοτικό γήπεδο Αγίου Αθανασίου, εδώ όπου στο τοπικό ντέρμπι ο Άγιος Αθανάσιος προηγείται της αναγέννησης τα δεξιά. Πασακίωγλου θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει. Μοναδικού τερμάτος. Τον πιέζει ο Ακριτίδης και τώρα βγαίνει η παλιά από τα δεξιά. Στην κόντρα έχει ο Αγίου Αθανασίου. Μια ακόμη παλιά για τον Μόσχο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περνάει τον Μουτρουφίδη και το δεύτερο γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Μόσχο. Ο Μόσχος ο οποίος καταφέρνει και περνάει με δύο γκολ μπροστά την ομάδα του. Δύσκολο γκολ από πλάγια που λέει το έβαλε. Ο Νίκος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, δεν ξέρεις Δημήτρη. Φυσικά, ναι. Αλλά πολύ δυνατή κατασκευή ο Τσαλόνης στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα η οποία θα χτυπήσει στο δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση, η παλιά που βγαίνει από τα αριστερά. Ο Τανταλίδης. Τανταλίδη, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή θα περάσει. Εδώ πιέζουνε και για να δούμε τι να βλέπει τον Πολίτη. Ο Πολίτης από τα αριστερά. Ο Πολίτης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ σου τρέχει τι γνώμη έχεις τώρα. Για ξαναδείς την φάση φοράς και γυαλιά γι' αυτό. Πολίτης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα πέσει. Πώς το είδες. Έβαλε πόδι. Έβαλε πόδι, ήταν πέναλτι. Ο κύριος Βλαχούδης θα δείξει out. Μόσχο, ο Μόσχος θα κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι, αλλά παραμένει όμως μέσα. Λίδι πιέζουν τώρα οι της αναγέννησης. Θα βγει η σέντρα. Και σε θέση offside έχει υποδειχθεί ποιο τώρα. Θα μπορούσε να το δώσει, φαντάζομαι. Αλλά αν έτσι όπως το βλέπω τώρα. Γιατί φάνηκε ότι είχε επαφή, τον κόβει το πόδι. Εδώ, εδώ για να δεσμευτεί. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τσαλόνης. Όχι εδώ. Κρατάει. Μια επόμενη φάση. Εδώ σπρώχνεται. Θα δει, παίρνει πολλά μέτρα φόρα. Θα το εκτελέσει και. Εδώ λοιπόν υπάρχει το φάουλ. Πάνω στον Ιασονίδη, η κάρτα στο φιγούρι και βλέπουμε εδώ τα πνεύματα έχουν οξυνθεί. Ο Γραμμενόπουλος στην εκτέλεση του φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα θα περάσει και θα αριστερά. Πολίτης θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ για δες αυτή τη φάση σου την πλάτη της άμυνας τώρα από τα αριστερά και πάλι. Όχι, όχι, με τον Τσαλόνι, με τον Πακανό, η παλιά που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Άγιος Αθανάσιος θα γίνει το πλασέ και η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Ο Πολίτης θα βγάλει τη σέντρα για τον Αριστάδη, ο οποίος προπληκτιστεί της ημέρας. Αυτό μπορεί και να μην ήταν offside. Προσπαθώντας να βρει τον Αριστάδη, η μπάλα η οποία θα περάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή για να δούμε. Αυτή που βγάζει πιο καθαρή περίπτωση. Προσπαθώντας να βρει τον Αριστάδη, η μπάλα η οποία θα περάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή για να δούμε. Και βλέπουμε τον Τσαλόνι να διαμαρτύρεται. Απέναντι στην συγκεκριμένη φάση. Πάλι ήταν πιο. Και η δεύτερη κάρτα πάνω στην τώρα είναι. Δεν είναι κανένα. Έχει και αντίληψη, έχει και τα πάντα. Ναι, ναι. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το δημοτικό. Κώστα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα στιγμιότυπα από την πρώτη κατηγορία. Σωτήρη, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Είπα εγώ Β' πρώτος. Πάμε λίγο Β' δεύτερος αποτελέσματα και